βίντεο, ρεπορτάζ, οδηπορικό, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, της Κρήτης σήμερα σε περιοχές των Μαλίων και της Χερσονήσου. Εκεί και αν έχουν εισέλθει στη νέα τουριστική σεζόν, οι πρώτοι τουρίστες, ξένοι επισκέπτες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο των ξενοδοχείων, έχει ανοίξει τις πύλες, δέχονται τουρίστες. Βρέθηκε η Εύη Χαραγιαννάκη, κατέγραψε το ρεπορτάζ, μίλησε με επιχειρηματίες λιανεμπορίου και εστίασης, με τουρίστες και βέβαια με ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την καθημερινότητα των δύο περιοχών. Το κλίμα θετικό, υπάρχουν όμως και προβλήματα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Χαμόγελα, αισιοδοξία και αδιάκοπες προετοιμασίες. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στις δύο πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου, Χερσόνησος και Μάλια. Σηκώνουν μανίκια οι επιχειρηματίες Χερσονήσου και Μαλίων για να υποδεχθούν τη νέα τουριστική σεζόν, με τους πρώτους τουρίστες να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Are you enjoying Crete so far? Yes, βέβαια yeah. Και απολαμβάνω την παραμονή μου εδώ στην Κρήτη. Έχει απίστευτο καιρό, εξαιρετικές παραλίες και οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί. Οι προετοιμασίες και οι εργασίες βρίσκονται στο κόκκινο προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Στις επάλξεις βρίσκονται όλοι οι έμποροι και καταστηματάρχες των δύο περιοχών προκειμένου να υποδεχθούν το πλήθος κόσμου, με τα μηνύματα τουριστικών φορέων να κάνουν λόγο για μια σεζόν που θα ξεπεράσει την περσινή. Πιστεύουμε σε μια πολύ καλή σεζόν από ό,τι φαίνονται από τα πρώτα bookings. Θα ανοίξουμε λίγο νωρίτερα. Ήδη έχουν φάνει, αλλά πολύ λίγοι τουρίστες. Where do you come from? England. Η καταγωγή μου είναι από Αγγλία και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το νησί. Έχουμε νοικιάσει αυτοκίνητο και θα πάμε να επισκεφθούμε αργότερα το ανάκτορο της Κνωσού. Οι προκρατήσεις είναι εντυπωσιακά καλές. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με την έναρξη και την πορεία της τουριστικής σεζόν, διότι και λόγω της ακρίβειας που επικρατεί στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είμαστε σε μια στάση αναμονής, διότι δεν ξέρουμε με τι προοπτικές έρχεται ο κόσμος που θα έρθει φέτος στην περιοχή μας. Την ίδια στιγμή, ακρίβεια και ενεργειακή κρίση αποτελούν βραχνά για τις επιχειρήσεις, καθώς περιορίζουν κατά πολύ το καθαρό εισόδημά τους. Μπορεί η νέα σεζόν να ξεκινά νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο οι επιπτώσεις της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης προβληματίζουν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν παρά τον βαρύ λογαριασμό. Ενεργειακά στο ρεύμα είχαμε 100% αύξηση πέρυσι και στο υγραέριο πρόπερσι έβανα 41 ευρώ το λίτρο, πέρυσι είχαμε 82 και εκεί 100%. Πάρα πολλά καταστήματα στη Χερσόνησο κάτω στο, και στο κεντρικό περισσότερο που είναι και πιο εμπορικά και πιο ακριβά τα ενίκια έχουν ξενικιαστεί από εμπορικές επιχειρήσεις και έχουν αλλάξει δραστηριότητα. Η ενεργειακή κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Αναγκαστικά πρέπει και εμείς να το μεταφέρουμε στον πελάτη. Την ίδια στιγμή, με το σταγονόμετρο πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες και ανακαινήσεις, καθώς τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει την ανιούσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να κάνουν μόνο τις απολύτως απαραίτητες εργασίες λίγο πριν ανεβάσουν ρολά. Όπως βλέπατε και εσείς κατεβαίνοντας, δεν ασχολείται κανείς με το φτιάξιμο, θα κάνουν τα απαραίτητος απαραίτητα και θα μπούμε στη σεζόν. Όλο και κάτι έχουμε στο περίσσεμά μας για να επενδύσουμε για κάτι καλύτερο για φέτο. Οι περισσότεροι επαγγελματίες μόνοι τους προσπαθούν να φρεσκάρουν, να ανακαινήσουν, να κάνουν κάποιες αλλαγές στα καταστήματά τους. Αυτό είναι λόγω της αύξησης και των οικοδομικών υλικών και όλων των υλικών γενικά. Ταυτόχρονα, το κυκλοφοριακό αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για επισκέπτες και επιχειρηματίες, οι οποίοι ζητούν παρεμβάσεις έστω και στο παραένα. Το καλοκαίρι εδώ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τα λεωφορεία τις πιο πολλές φορές δεν μπορούν ούτε να στρίψουν ούτε να μπαρκάρουν. Δηλαδή έρχεται σημείο που βλέπεις 20 λεωφορεία να κάνουν όπιστε να ανεβαίνουν πίσω. Η Χερσόνησο και ειδικά το λιμάνι πάσχει πάρα πολύ σε χώρους πάρκινγκ. Θα θέλαμε και την συμπαράσταση τουλάχιστον των τοπικών αρχών. Σε σχέση με άλλες περιοχές είμαστε πίσω. Η ιδιωτική πρωτοβουλία νομίζω ότι προσπαθεί, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια του Δήμου. Δεν είναι μόνο το ότι κάνουμε εμείς σαν επιχειρηματίες, είναι και το τι κάνει και το περιβάλλον μας. Πρέπει να συνεργαστούν κράτος, Δήμος και εμείς. Πολλοί τουρίστες, πολλές επιχειρήσεις, αλλά λίγοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή των Μαλίων και όχι μόνο,
με το φαινόμενο της έλλειψης εργατικού δυναμικού να παραμένει έντονο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο προσωπικό, δεν βρίσκεται. Εάν δείτε όλα τα ξενοδοχεία, όλα τα εστιατόρια, όλα τα σούπερ μάρκετ ψάχνουν κόσμο να δουλέψει, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.